Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα 3η 9 Ιουλίου 2019. Ξεκινάμε ώρα για μπλε. Λίμπερο 107,4, καθημερινή εκπομπή για όλα τα θέματα του Ηρακλή, για όλα τα τμήματα του Ηρακλή, ό,τι προλαβαίνουμε κάθε φορά να καταγράψουμε στην ώρα που έχουμε στην διάθεσή μας. Σήμερα ξεκινάμε λίγο νωρίτερα, για να κλείσουμε λίγο νωρίτερα, γιατί ακολουθεί το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Τσβόλε στις 8, οπότε παρά 10 κάπου εκεί θα κλείσουμε. Γι' αυτό και κλείσαν τα παιδιά νωρίτερα από το Λαμπαοτάρες, για να βγούμε ακριβώς στις 7. Παρέα πάντα με τους χορηγούς μας, το Νότος Καφέ All Day Bar και Cocktail Bar. Μπίλι, να κεράσω μπυρίτσα από το Νότος. Μπύρα, θέλεις μπύρα. Κοκτέιλ, τι θέλεις, να το φέρουμε τώρα. Στην Άθη το είναι, θα έρθει μέχρι να φύγεις. Νότος Καφέ All Day Bar και Cocktail Bar στο βράχο της Αθήτου, στο πρώτο πόδι Χαλκιδικής, με υπέροχη θέα τη θάλασσα. Εσείς που δεν έχετε πάει, πραγματικά χάνετε. Και εσείς που είστε του πρωινού, late breakfast 10 με 2. Για όλους εσάς που ενδιαφέρεστε για το περιβάλλον και θέλετε σακούλες και χρησιμοποιείτε σακούλες, η πρότασή μας είναι συγκεκριμένη. Σακούλες απορριμμάτων Αριστοπλάστ, που αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό σε όλες τις διαστάσεις και τις καλύτερες τιμές της αγοράς. 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκη Σερών, 23 940 72 941, και μπείτε στο aristoplast.gr για απαραίτητες πληροφορίες. Τρόποι επικοινωνίας, FM κενό, το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526 και το mail μας το έχουμε ανοιχτό και σας περιμένουμε, blue-libero-papaki-yahoo.gr. Για να κάνω και λίγο χαβαλέ για το φίλο τον Μπάμπη από χθες, που έστειλε το mail του, αλλά και γενικότερα, δεν ήρθε κάποιος ακόμα. Εγώ το ξαναλέω, όποιος θέλει, εδώ είναι. Η εκπομπή τον περιμένει να έρθει κάθε μέρα να την κάνει, να αποτελέσει τη βασική του δουλειά και μοναδική του δουλειά, να ζει με αυτό, να έχει κάθε μέρα την πίεση του ρεπορτάζ και της καθημερινότητας. Θα του δώσω και χορηγό, θα ψάξω να το βρω, θα τον αφήσω έτσι. Δεν έχει εμφανιστεί κανείς. Αν και είπαμε, το εύκολο είναι να παίρνεις ένα κινητό και να κατηγορείς τους πάντες και τα πάντα για το ότι αυτοί κάνουν κακό στον Ηρακλή. Εμείς δηλαδή, ενώ οι ίδιοι κάνουν καλό. Τέλος πάντων, να μην σας κουράσω όλο με αυτό. Το ξαναλέω, όποιος θέλει μπορεί να έρθει να αναλάβει κάθε μέρα την ώρα για μπλε και το ρεπορτάζ του Ηρακλή και ότι αυτός αγαπά. Και μετά από 13 ολόκληρα χρόνια καθημερινότητας δεν έχει κανείς το δικαίωμα να μας πει ότι παρατάμε κάτι. Δεν παρατάμε τίποτα, ούτε φεύγουμε. Απλά επειδή το κακό παρέγινε, όποιος θέλει μπορεί να συνεχίσει αυτό που δεν κάνουμε καλά εμείς, να το κάνει καλά αυτός. Απλά πράγματα. Χθες, τέτοια ώρα περίπου, λίγα λεπτά αργότερα, όταν σας διαβάζαμε την γραπτή δήλωση, ανακοίνωση του Τόμ Παπαδόπουλου, σας λέγαμε ότι πρέπει να κάνει συγκεκριμένα πράγματα για να μας αποδείξει ότι αυτά που λέει είναι αλήθεια και για να μας πείσει ότι αυτά που λέει θα γίνουν. Και δεν πέρασε ούτε μία μέρα και ο Αχιλλέας Μπέος βγήκε και τα διέψευσε. Διέψευσε λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως συμφωνία με τον Τόμ Παπαδόπουλο και ότι το θέμα του Βόλου έχει ξεκαθαριστεί και δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Και απλά επειδή δέχεται πίεση, λέει αυτά που λέει. Οπότε καλείται ο Τόμ Παπαδόπουλος να, αν θέλει, να μας ξαναπεί πού είναι αυτή η περιβόητη συμφωνία. Γιατί συμφωνία στα λόγια υπάρχουν πολλές. Στα έργα και στις πράξεις και στα έγγραφα δεν ξέρω πόσες υπάρχουν. Στον Ηρακλή σπάνια το βλέπουμε αυτό. Και μιας και λέω για συμφωνίες και για δεσμεύσεις και τα λοιπά, κύριε Βασιλιάδη, καλό ταξίδι, μην ξεχνιόμαστε. Καλό βράδυ, καλά να περάσετε. Καλή συνέχεια και καλή εργασία σας εύχομαι, ότι όποια εργασία αποφασίσετε από εδώ και πέρα να κάνετε. Γιατί η κατάρα της γριάς είναι συγκεκριμένη και πιάνει εκεί που θέλει κυρίως. Δεν ξεχνάμε, κύριε Βασιλιάδη. Δεν ξεχνάμε τις υποσχέσεις που δώσατε.
δεν ξεχνάμε που ρίξατε τον Ηρακλή, δεν ξεχνάμε που κρατήσατε τον Παναθηναϊκό και δεν ξεχνάμε ότι τάξατε ένα κάρο πράγματα και δεν κάνατε τίποτα. Αλλά σε αυτό φταίνε και οι άνθρωποι του Ηρακλή, ποτέ δεν πήραν τις δεσμεύσεις εγγράφως. Οπότε, κύριε Τόμπο Παπαδόπουλε, καλό είναι να μας δείξετε εγγράφως, γιατί χθες ο Τόμπο Παπαδόπουλος είπε ότι στην επόμενη Γενική Συνέλευση, όποτε γίνει αυτή, σε 10 μέρες, σε 15 μέρες, δεν ξέρω, θέλει να δώσει και αυτό το παρόν να μιλήσει στον κόσμο. Θα φέρει εγγράφως τη συμφωνία με τον Αχιλέα Μπέο. Γιατί αν μας πει ότι έχουμε συμφωνήσει προφορικά, δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε. Μπορεί ο Μπέος του χρόνου να έρθει και να σου πει δεν συμφωνήσαμε τίποτα. Μπορεί να έχει υποβιβαστεί ο Βόλος, μπορεί να έχει 2 εκατομμύρια ευρώ χρέη πάνω του και οτιδήποτε άλλο. Και θα κάνω μία ερώτηση. Επαναλαμβάνω, ο Αχιλλέας Μπέος σήμερα διαψεύδει την οποιαδήποτε συμφωνία για του χρόνου με τον Τόμπο Παπαδόπουλο. Θα κάνω μία ερώτηση. Πόσα είναι τα λεφτά που χρειάζεται να δώσει ο Τόμπο Παπαδόπουλος, ο οποίος χθες ανακοίνωσε ότι θα ηγηθεί οικονομικά και ηθικά του εγχειρήματος του χρόνου ΑΦΜΗ Βόλου? Δεν είναι 2-2,5 εκατομμύρια? Είναι. Δεν χάνει ο Ηρακλής μια χρονιά να περιμένει το του χρόνου για να πάρει το ΑΦΜΗ του Βόλου σύμφωνα με τα θέλω του Παπαδόπουλου? Τι χάνει? Και ρωτάω εγώ ο χαζός. Γιατί δεν έβαλε αυτά τα 2 εκατομμύρια φέτος στη Β' Εθνική να καθαρίσει από τα χρέη του Παπαθανασάκη, να σωθεί η ομάδα μια χαρά στη Β' Εθνική και του χρόνου, τη χρονιά που τώρα θα ξεκινούσε, να έχει στόχο την άνοδο στη Σούπερ Λίγκα? Τα ίδια δεν είναι τα λεφτά? Ίδιος δεν είναι ο χρονικός ορίζοντας? Γιατί βάζει ή λέει ότι θέλει να βάλει 2-2,5 εκατομμύρια για ένα ΑΦΜΗ που μάλλον δεν θα είναι καθαρό όπως είναι τώρα? Σίγουρα δεν θα είναι καθαρό του χρόνου το ΑΦΜΗ του Μπέου. Θα έχει παίξει μια ολόκληρη σεζόν. Δεν μπορεί να είναι πεντακάθαρο, όπως είναι τώρα πεντακάθαρο. Και χάνει και ένα χρόνο. Και αυτή η δήλωση που έκανε μετά, ότι φέτος θα παίξουμε κάπου με την ΚΑΠΑ 19, για τον Ηρακλή μιλάμε. Λίγο σοβαρότητα δεν βλάπτει. Τι θα πει κάπου με την ΚΑΠΑ 19? Τι είναι ο Ηρακλής? Θα το κατεβάσουμε κάπου με την ΚΑΠΑ 19. Τέλος πάντων, ο κόσμος θα αποφασίσει. Εμείς εξακολουθούμε και κάνουμε καταγραφή των γεγονότων. Καταγράφουμε την τοποθέτηση του Παπαδόπουλου, καταγράφουμε τη διάψευση του Μπέου, καταγράφουμε τα δεδομένα, καταγράφουμε τα γεγονότα και όταν γίνει αυτή η συνέντευξη... η συνέλευση του Γάμα Σίγμα, όμορφα και ωραία, τότε να πάρθει η οποιαδήποτε απόφαση. Να διαβάσουμε και την ανακοίνωση από τα παιδιά από την Αθήνα, το Ηρακλής Άνθες Κλαμπ, που βέβαια την υπογράφουν όλοι όσοι βρέθηκαν χθες. Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Ηρακλής Άνθες Κλαμπ στις 27 Ιουνίου για συνάντηση εκπροσώπων των φορέων του Ηρακλή μας, αυτή πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθος κόσμου. Όλος περιέργος την ώρα που ξεκινούσε η εν λόγω συνάντηση, ενημερωθήκαμε από το διαδίκτυο για τη συμφωνία του κυρίου Παπαδόπουλου. Στη συνέχεια, σε ανοιχτή στον κόσμο συγκέντρωση, ενημερωθήκαμε από ανθρώπους που τρέχουν το θέμα του ποδοσφαίρου για τις εξελίξεις και τις πιθανές επιλογές. Στο τέλος, στην κλειστή συνάντηση των καταστατικά νόμιμων φορέων φιλάθλων και οπαδών του Ηρακλή μας, συζητήθηκαν προτάσεις αυτών. Σε κλίμα αδιανόητης για τους εχθρούς μας ενότητας, συζητήθηκαν προτάσεις για κοινή δράση. Αυτές θα συζητηθούν στη συνελεύση των φορέων και εντός 15 ημερών θα έχουν πάρθει αποφάσεις για από κοινού δράσεις. Γριές, μόνο τα δύσκολα ξέρουμε. Τώρα πιο ενωμένοι από ποτέ. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής, Ηρακλής Άθες Κλαμπ, Αυτόνομη Θύρα 10, Όμιλος 1899, Λέσχη Φίλων, Ηρακλή. Ο φίλος ο Θωμάς, την καλησπέρα Θωμά μου, στην Γιάννη και Αλεξάνδρεια, λέει ότι θα σου πει ότι με μπλόκαραν πάλι το λογαριασμό. Ναι, τον μπλόκαραν το λογαριασμό, αλλά στη συνέχεια που τον ξεμπλόκαραν δεν ανέλαβε τίποτα. Και η ομάδα υποβιβάστηκε στα χέρια του. Την έριξαν στα χέρια του. Αυτή τη στιγμή ο Τόμπο Παπαδόπουλος μπαίνει στη λίστα των καταστροφέων του Ηρακλή. Δεν λέω κάτι που δεν έχει γίνει. Καταγράφω ένα γεγονός. Γιατί αυτή τη στιγμή ο ποδοσφαιρικός Ηρακλής
δεν υπάρχει σε κάποια κατηγορία εξαιτίας αυτής της διοίκησης. Που όλοι θα ήταν μαζί της αν έκλεινε το deal και έπαιζε ο Ηρακλής ως νούπου σου Ηρακλής και ήταν τώρα προετοιμασία για να παίξει στη Super League. Όλοι μαζί του θα ήταν. Λογικό. Ή οι περισσότεροι. Όταν όμως αυτό το πράγμα με το Βόλο κρατάει 2 μήνες τώρα, παραπάνω, και βγαίνει πάλι ο Μπέος και το διαψεύδει για 3η φορά σε ό,τι λέει, και έχουν γίνει ήδη 3 ραντεβού στο Βόλο, τι να πιστέψουμε τώρα, για πείτε μου. Τι να πρωτοπιστέψουμε και πώς να εμπιστευτούμε αυτόν τον άνθρωπο. Χθες ο Δόν Παπαδόπουλος μίλησε για συμφωνία. Για του χρόνου, όχι για φέτος. Συμφωνία στα λόγια δεν υπάρχει. Ούτε με τον ίδιο μας τον εαυτό. Να την φέρει τη συμφωνία εγγράφως, να τη συζητήσει ο κόσμος στη Γενική Συνέλευση και να πάρει απόφαση. Ο Χρήστος γράφει: καλησπέρα Γιώργο, δυστυχώς δεν βλέπω να κατεβαίνει πουθενά ο Ηρακλής. Στο μπάσκετ Δρακόπουλε δεν κάνει σοβαρή ομάδα με τον Καλαϊτζίδη, δεν είναι για Α1, μακάρι να βγω λάθος. Στο Βόλι συγχαρητήρια για όλα, Δρακόπουλε πάρ' το αλλιώς, μη τρέχεις γιατί όλα δεν μ' αρέσουν με τον Μέξα. Μη τρέχεις για όλα. Γιατί όλα, ναι. Εντάξει, για τον Καλαϊτζίδη το εξήγησε και ο ίδιος ο κύριος Δρακόπουλος, νομίζω, Χρήστο μου. Όχι νομίζω, δεν ξέρω αν το άκουσες εδώ στην ώρα για μπλε, ότι είναι μια ηθική απόφαση γιατί είναι αρχηγός και θέλει να τον έχει του χρόνου στην ομάδα. Για τον Μέξα έδωσε τις απαντήσεις του ότι διαφωνούσαν σε αυτό, στο ότι ο Δρακόπουλος ήθελε να κρατήσει συγκεκριμένους παίκτες από πέρυσι, Καλατζίδη, Κακαρούδη κτλ. Ο Μέξας δεν είχε την ίδια άποψη. Για τον μπάσκετ τώρα, μιας και το αναφέρεις φίλε Χρήστο, είναι ακόμα πιο κοντά ο κύριος Καστρίτης. Απομένει η συμφωνία και η ανακοίνωση εκτός απρόπτου, γιατί πάντα κρατάμε το καλάθι μας μικρό μέχρι να βγουν οι επίσημες ανακοινώσεις. Θυμίζω ξανά τρόπους επικοινωνίας, FM και το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526, bluelibero@yahoo.gr. Έχουμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού και ελπίζω σε λίγο να βγει στον αέρα. Επίκαιρο, πολύ επίκαιρο, που συνδυάζει πολλά και διάφορα. Ελπίζω ξανά σε λίγα λεπτά να είναι κοντά μας. Αυτά είναι μέχρι στιγμής για το ποδόσφαιρο. Μετά τη χθεσινή ανακοίνωση του Τόμ Παπαδόπουλου έρχεται η σημερινή διάψευση του Αχιλέα Μπέου. Διαβάσαμε και την ανακοίνωση από τα παιδιά, από το Ηρακλής Άνθης Κλαμπ, που υπογράφουν όλοι στο τέλος. Που βρέθηκαν χθες στο Κατσάνιο, σε πολύ καλό κλίμα, σε κλίμα ενότητας, και αυτό μακάρι να παραμείνει και να συνεχιστεί για να βρεθεί από κοινού μία λύση. Δεν υπάρχει ανακοίνωση, γιατί είχε κυκλοφορήσει ότι αύριο θα γίνει η Γενική Συνέλευση στο Κατσάνιο. Αύριο είναι Τετάρτη, δεν έχει βγει παραμικρή ανακοίνωση, οπότε την επόμενη εβδομάδα, τη μεθεπόμενη εβδομάδα, είδαμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στην ώρα για μπλε. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας και τα συγχαρητήριά μας στον κύριο Θόδωρο Καράογλου, ο οποίος θριάμβευσε στις πρόσφατες εκλογές. Καλησπέρα κύριε Υφυπουργέ, να λέμε πλέον ξανά, έτσι. Καλησπέρα κύριε Ματζούκη, χαίρομαι πάρα πολύ που μας δίνει τη δυνατότητα να τα πούμε. Και σε μια εκπομπή του Ηρακλή έχουμε να πούμε πολλά, γιατί πέρα από τον πολιτικό αγώνα που δώσατε το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν ξεχάσατε την αγάπη σας για τον Ηρακλή. Το είπα πρόσφατα εκτός αέρα, θα το πω και με τη δική σας παρουσία, και αυτή είναι μια αλήθεια, είτε αρέσει σε κάποιον είτε δεν αρέσει. Δεν ξέρω τι θα γινόταν, αλλά κάτι έγινε με την δική σας πρωτοβουλία, που η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής τότε δεν υπήρχε κάποιος που θα πάρει μια πρωτοβουλία να τους μαζέψει όλους. Εσείς το κάνατε. Και από εκεί ξεκίνησαν κάποια πράγματα. Άσχετα αν δεν έχουμε ουσιαστικό αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, αλλά τουλάχιστον βάλατε 5-10 ανθρώπους, 5-10 φορείς, καθίσαν στο ίδιο τραπέζι στη συνάντηση που είχατε προκαλέσει ο ίδιος. Κύριε Μαντζούκη, ήταν για μένα μια πολύ δύσκολη περίοδο, γιατί ξέρετε, με την προκήρυξη των εκλογών και μετά είχαμε πολύ μεγάλο τρέξιμο έως τις εκλογές. Καταλαβαίνετε ότι ο στόχος μου ήταν να βοηθήσει την παράταξή μου να βγει πρώτο κόμμα στις εκλογές, να αναλάβει ξανά τη διακυβέρνηση της χώρας, και
βεβαίως να απομακρύνουμε μια πολύ κακή κυβέρνηση. Απ' την άλλη, η προσωπική μου φιλοδοξία ήταν να επανακλεγώ. Ήθελα να επανακλεγώ για μια ακόμη φορά πρώτος, όπως άλλωστε και τις προηγούμενες. Και έγινε με ρεκόρ, αν δεν κάνω λάθος. Ε. Και επιτεύχθηκαν όλοι οι στόχοι και η παράταξη Πανελλήνια πήγε πάρα πολύ καλά και σε τοπικό επίπεδο η δεύτερη προεκλογική περιφέρεια πραγματικά πήγε πάρα πολύ καλά. Είχαμε 3,5 μονάδες πάνω από τον εθνικό μέσο όρο, 43 και κάτι. Και σε επίπεδο προσωπικό εξελέγηκε για 8η συνεχή φορά πρώτος βουλευτής στη Δύση Θεσσαλονίκης και για πρώτη φορά βουλευτής στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης έσπασε το φράγμα των 30.000, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ ιστορικά. Ναι. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε τις αγάπες μας, ξεχνάμε τα πάθη μας και ένα από τα πάθη τα οποία έχω είναι ο Ηρακλής. Καθημερινά ακόμη και στο τρέξιμο το μεγάλο το έπαινο το προκλήγο, έριχνα μια ματιά στα site του Ηρακλή να παρακολουθήσω να δω τι γίνεται και ανησυχούσε γιατί έβλεπα ότι υπήρχε ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός για το τι με λιγενέσαι, δεν υπήρχε καμιά κινητικότητα, δεν υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που να ασχολούνται με το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ηρακλή. Γι' αυτό πήρα εν μέσω προεκλογικής περίοδου την πρωτοβουλία να κάνω την συνάντηση με επίλεκτα στελέχη της οικογένειας του Ηρακλή, επιχειρηματίες, επιστήμονες. Χάρηκα πάρα πολύ που μέσα από έναν γόνιμο και δημοκρατικό διάλογο και μετά σε μερικά σημεία τελικά βγήκε μια επιτροπή, μια αυταμελής επιτροπή, η οποία ξεκίνησε κάτι να τρέχει και χαίρομαι που υπάρχει ακόμη και δείχνει μια κινητικότητα. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Τώρα, ξέρετε ότι σωστά είπατε και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, ανέλαβα το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με την μορφή που έχει σήμερα. Δηλαδή, για δεύτερη φορά, έτσι. Για δεύτερη φορά, ναι. Την Πέμπτη είμαι στην Αθήνα, Τετάρτη βράδυ γυρίζω, Πέμπτη πρωί έχουμε τελετή παράδοση παραλαβής. Θα προσπαθήσω όμως μέσα στο Σαββατοκύριακο που θα είμαι λίγο έτσι πιο ήρεμος και θα έχουν σταματήσει και τα τηλέφωνα που γίνεται χαμός, να δω τι μπορεί να γίνει με την ομάδα, τι γίνεται, όλα τα σχετικά. Να σας πω ότι ήδη μίλησα χθες με τον κύριο Τόμ Παπαδόπουλο, τον Θανάση Παπαδόπουλο, μου πήρε τηλέφωνο από την Αμερική για να με συγχαρεί. Του είπα τι γίνεται, μου είπε ότι θα έρθει το συντομότερο δυνατόν. Θα έχω μια συνάντηση μαζί του για να δούμε τι ακριβώς έχει κάνει ο άνθρωπος, που σκοπεύει έτσι να κινηθεί και όλα τα σχετικά με την πορεία του Ηρακλή και την αγωνία την οποία έχουμε για το μέλλον. Μιας και μας λέτε, κύριε Καράγουλο, αυτήν την είδηση της χθεσινής σας τηλεφωνικής επαφής με τον κύριο Παπαδόπουλο, φαντάζομαι γνωρίζετε τη χθεσινή του ανακοίνωση, αν προλάβατε να τη δείτε. Σήμερα υπάρχει διάψευση του Αχιλλέα Μπέου ότι δεν προκύπτει καμία συμφωνία με τον Παπαδόπουλο, για αυτό που λέει ο μεγαλομέτοχος Παϊρακλής. Και δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας, αν έχετε κάποια, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι απεριορισμένος, για αυτό που ουσιαστικά λέει στη χθεσινή του τοποθέτηση ο κύριος Παπαδόπουλος, ότι θέλουμε να πάρουμε το αφημί του χρόνου, φέτος να παίξουμε κάπου με την ΚΑΠΑ 19 και του χρόνου να πάμε στο Βόλο να πάρουμε το αφημί να παίξουμε στη Σούπερ Λίγκα. Βέβαια, εδώ υπάρχουν κίνδυνοι, γιατί δεν ξέρουμε αν ο Βόλος του χρόνου θα είναι στη Σούπερ Λίγκα σίγουρα. Δεν ξέρουμε αν θα έχει χρέη αυτό το αφημί που τώρα είναι καθαρό μέσα σε ένα χρόνο. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν έγγραφα μεταξύ των δύο πλευρών που να πείθουν ότι υπάρχει όντως συμφωνία. Και βάζω στο τραπέζι και τη σημερινή τοποθέτηση του Μπέου που λέει ότι δεν υπάρχει το παραμικρό. Όλα αυτά λίγο. Εντάξει. Δεν έχω ασχοληθεί για όλα αυτά τα ζητήματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά επιχείρηση, γιατί καταλαβαίνετε ότι είχα το χρόνο μέχρι τώρα. Αλίμονο, αλίμονο. Απλά υπάρχουν, επειδή μιλήσατε μαζί του, γι' αυτό σας τα θέτω. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία θέλουν διερεύνηση. Καταρχήν, εγώ πιστεύω ότι ο Ηρακλής πρέπει σίγουρα την χρονιά που έρχεται, την ποδοσφαιρική χρονιά που ακολουθεί 2019-2020, να συμμετέχει σε μια επαγγελματική κατηγορία. Το ιδανικό θα είναι να συμμετέχει στη Super League 1. Έτσι. Το χειρότερο σενάριο θα είναι να συμμετέχει στη Football League, δηλαδή στην Αλφα Εθνική ή Τρίτη Εθνική, έτσι τα λέμε με ελληνικά. Γιατί στη Super League δεν μπορεί να γίνει από τη στιγμή που δεν προχώρησε το θέμα του Βόλου. Υπάρχει μόνο το θέμα του Βόλου σε ό,τι αφορά τη Super League 1. Έτσι. Υπάρχει κάτι σε σχέση με τη Super League 2, από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Και υπάρχει επίσης κάτι, μια κινητικότητα και σε ό,τι αφορά τη Football League. Ναι. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε. Ο κόσμος του Ηρακλή είναι πάρα πολύ κουρασμένος, πάρα πολύ ταλαιπωρημένος όταν βλέπουν καθημερινά έτσι, άλλες ομάδες θεσσαλονικές ή της υπόλοιπης Ελλάδας να έχουν ξεκινήσει προετοιμασία, να ανακοινώνουν μεταγραφές, να βλέπουν κινητικότητα και εμείς δεν ξέρουμε αν θα έχουμε ποδοσφαιρικό τμήμα, σε ποια κατηγορία θα συμμετέχει, πόσα χρηματοδοτηθεί. Καταλαβαίνετε τι στεναχώρια υπάρχει και τι απογοήτευση. Αλλά θέλω να καταθέσω και κάτι για το αυτό μέσα στην καρδιά μου. Ξέρετε, στην προεκλογική περίοδο, γυρίζοντας
όλο τον νόμο, από τις πιο φτωχές αγροτικές περιοχές μέχρι και τις πιο πλούσιες αστικές περιοχές, όπως είναι η Πηλαία και το Πανόραμα στην εκλογική μου περιφέρεια. Ξέρετε πως οι άνθρωποι με σταματούσαν και μου λέγανε, Θεόδωρο, τι θα γίνει με τον Ηρακλή μας, τι θα γίνει. Το φαντάζομαι, αγωνία, δηλαδή, το φαντάζομαι. Το χιλιάδες άνθρωποι παντού, όπου δεν μπορείτε να φανταστείτε. Σε σημείο ακόμη και οι συνεργάτες μου που με ακολουθούσαν, να έχουν έτσι εντυπωσιαστεί από την... και μου κάνανε και πλάκα κιόλας πόσοι πύλαδες του Ηρακλή υπάρχουν. Είναι χιλιάδες, αλλά είναι πολύ πικραμένοι. Χρειάζεται ένα όραμα, χρειάζεται κάτι τέλος πάντων να δουν για να ξαναγυρίσουν στο γήπεδο. Εγώ δεν ξεχνώ ότι όταν πρόπεση επιστρέφαμε και πάλι στην Αλφα Εθνική, στο μπαράζ με την ΑΕΚ, στο Καφταντζούγλιο, είχε περισσότερο από 20.000 φιλάθλους, έτσι. Ναι. Γιατί ήμασταν β' εθνική τότε, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Υπάρχει ένα πολύ δυναμικό, κοινό, ένας πολύ φανατικός κόσμος του Ηρακλή, ο οποίος είναι πάρα πολύ πικραμένος, απέχει συνείδητα, απογοητευμένος από όλα αυτά που βλέπει, αρκεί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να βρούμε τον τρόπο να ξαναφτιάξουμε μια ομάδα η οποία εν πάση περιπτώσει θα είναι καθαρή από τα χρέη και τα βάρη και τα λάθη του παρελθόντος, για να ξαναέρθει πάλι κοντά ο κόσμος και να μαζικοποιηθεί ο σύλλογος όπως πρέπει και όπως του αρμόζει. Πάνω σε αυτό που είπατε, δεν μπορώ να ξέρω για αριθμό, αλλά θεωρώ και με αυτό που είπατε, με βάση των όσων έχετε συναντήσει και έχετε δει με τα ίδια σας τα μάτια, και με αυτά που μπορώ εγώ να αφουκραστώ καθημερινά μέσω και της εκπομπής, ότι υπήρχαν πάρα πολλοί Ηρακλειδείς που ψήφισαν Θόδωρο Καράογλου γιατί είναι Ηρακλής και γιατί πιστεύουν ότι μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό σε σχέση με άλλους που στο παρελθόν δεν το έκαναν. Δεν ξέρω αν το... Αν αυτό σας βαραίνει, αν νιώθετε κάτι καλύτερο, αν σας τιμά το γεγονός φυσικά ότι όλος αυτός ο κόσμος του Ηρακλή σας στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια, έτσι. Με τιμάει το γεγονός ότι χιλιάδες πολίτες σε όλες αυτές τις εκλογικές μάχες που έχω δώσει, σε 8 άλλα πάλι εκλογικές μάχες, είναι κοντά μου, με στηρίζουν, με βοηθάνε και με κλέγουν και τις 8 φορές πρωτοβουλευτής της Βίδας Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, γιατί ξέρετε, κύριε Ματζού, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά εσείς. Βεβαίως. Εγώ δεν προέρχομαι από οικογένεια, από πολιτικό τζάκι, από οικονομικά, καμιά οικογένεια έτσι, με μεγάλα οικονομικές δυνατότητες. Είμαι ένα απλό παιδί από μια φτωχή αγροτική οικογένεια του Ζαγκητέρη, το χωριό μου, ξεκίνησε και βήμα-βήμα έφτασε όπου έφτασε και με πολλή προσπάθεια και με πολλή αγάπη από τον κόσμο. Το κιανόλευκο Ζαγκλιβέρι, να το πούμε αυτό. Το κιανόλευκο Ζαγκλιβέρι, σωστά. Λοιπόν, πράγματι στην προσπάθεια αυτή είχα κοντά μου πάντοτε τους φίλους του Ηρακλή, με ποια έννοια. Με την έννοια κάποιοι μπορεί να ψηφίζαν στη Β' και να μην ψηφίζαν, αν ψηφίζαν Νέα Δημοκρατία, κάποιοι που δεν ψηφίζαν Νέα Δημοκρατία, δεν ψηφίζαν τη δεύτερη εκλογική περιφέρεια, λέγανε την καλή τους κουβέντα και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αυτό που μετράει στις πολιτικές διεργασίες είναι το καλό κλίμα, η εικόνα που υπάρχει. Και να επηρεάσεις κάποιον με την καλή έννοια. Ναι. Ακριβώς, δημιουργείς ένα κλίμα κατάλληλο. Εν πάση περιπτώσει όμως αυτά έχουν τελειώσει τώρα, γιατί τελειώσαν οι εκλογές και τώρα στο διατάφτα πρέπει να δούμε και πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα τρέξουμε λίγο την υπόθεση με τον Ηρακλή. Επαναλαμβάνω ότι χθες όταν μου πήρε τηλέφωνο ο κ. Παπαδόπουλος για να με συγχαρεί, μου είπε ότι σύντομα θα είναι στην Θεσσαλονίκη για να κουβεντιάσουμε από κοντά το τι με λιγενέστε. Αυτό που στέκομαι εγώ και αυτό που λέω και τώρα βλέπω και τον Μιχάλη του Γεράνη εδώ στην Αθήνα στο Πλάζα που πίνω καφέ με ένα φίλο και μπαίνει και αυτός μέσα, θα του πω τα χέρια της. Φυσικά, φυσικά. Ναι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που στέκομαι και αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κινήσουμε τις διαδικασίες εκείνες έτσι ώστε να υπάρξει Ηρακλής, να υπάρξει Ηρακλής στο ποδοσφαιρικό στερέωμα και πάλι. Επαναλαμβάνω, για μένα θα πρέπει να είναι σε μία επαγγελματική κατηγορία. Μακάρι αν γίνεται είναι στην Α' Εθνική, αν δεν είναι στη Β' ή στη Γ', αυτό είναι σημαντικό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που υπόσχομαι εγώ είναι ότι θα κοιτάξω το συντομότερο δυνατόν σε συνεννόηση με την αρμόδια επιτροπή, την προσωρινή διοίκηση τέλος πάντων που βγήκε, να δούμε τι διαδικασίες θα μεθοδεύσουμε έτσι ώστε να γίνει αυτό το συντομότερο δυνατόν πραγματικότητα. Για τον κόσμο που λέγαμε, στα καφενεία και όχι μόνο και στο διαδίκτυο, σήμερα υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα και να ξέρετε ότι οι Ηρακλειδείς κολλάνε τους υπόλοιπους και λένε μόνο εμείς έχουμε υπουργό. Εντάξει, εγώ δεν θα είμαι υπουργός. Και η αλήθεια είναι ότι είστε μοναδικός από εδώ, έτσι. Να σας δώσω και το Μιχάλη να πει μια καλησπέρα. Βεβαίως. Καλησπέρα κύριε Γεράνη, τι κάνετε? Προσπαθούμε. Είναι και η Αθήνα μπλε από ό,τι βλέπω. Ναι. Ήσασταν κοντά και σε όλη αυτή την προσπάθεια και με τη δική σας επιτυχία βέβαια στις δημοτικές εκλογές. Ακολούθησε και αυτή του Θόδωρου Καράουλου.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό που του είπα πριν από λίγο, ότι στον Ηρακλή σήμερα δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι κοιτάξτε, λέτε ό,τι λέτε για μας, αλλά μόνο εμείς έχουμε υπουργό. Δεν υπάρχει άλλο στη Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον που να εκφράζει τα οπαδικά του αισθήματα, έτσι, και συναισθήματα, όπως ο κύριος Καράουλου όλα αυτά τα χρόνια. Ένας άνθρωπος από εμάς και όλοι μαζί εμείς θα δώσουμε τον αγώνα μας για να δούμε την αγαπημένη μας ομάδα εκεί που την αξίζει. Αυτό αργεί πάρα πολύ βέβαια και μας πονάει και εσάς προσωπικά και τον κύριο Καράουγλου και όλους μας. Και φαντάζομαι κάτι πρέπει να γίνει. Όχι φαντάζομαι, σίγουρα κάτι πρέπει να γίνει άμεσα. Θα πρέπει να πάρουμε την πιο σωστή απόφαση ούτως ώστε η ιστορική ομάδα του Ηρακλή μας να προχωρήσει με σταθερά βήματα και να μην έχει τα προβλήματα του παρελθόντος. Να υποθέσω ότι αν γίνει κάποιο κάλεσμα τις επόμενες μέρες, κάποια γενική συνέλευση από το ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ για να δώσουν φορείς και τα λοιπά το παρόν, θα σας δούμε και τους δύο. Πάντοτε είμαστε παρόνες. Mm-hmm. Το θέμα είναι να μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Αυτό είναι η ουσία του πράγματος. Να μπορούμε να κάνουμε πράγματα ώστε να ξεμπλέξουμε από όλη αυτή την ταλαιπωρία της ομάδος. Και αυτό που έχετε πει και το έχετε δείξει και εμπράκτο στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και με το Βόλιο είναι ότι από τη στιγμή που το ποδόσφαιρο δυστυχώς ακόμα είμαστε σε μια θέση αναμονής, τουλάχιστον τώρα να πλαισιώσουμε και το Βόλιο, να πλαισιώσουμε και το μπάσκετ, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και αυτά τα τμήματα που είναι στην Α1, έτσι, είναι στις μεγάλες κατηγορίες και τα δύο. Αυτό το κάνουμε ούτως ή άλλως και μου δίνει την ευκαιρία να καλέσω και εγώ, όπως και ο Υπουργός συνέχεια το κάνουμε, να έρθει κοντά ο κόσμος και στα άλλα τμήματα και να είναι δυνατή η φωνή μας και βεβαίως και η ατομομηχανή που είναι το ποδόσφαιρο να δοθούν λύσεις μέσω της δυναμικότητας και της θέλησης όλων των φιλάθλων. Καλή διαμονή στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό, κύριε Γεράνη, να ρωτήσω μία ακόμα ερώτηση στον κύριο Καράουγλου, αν είναι κοντά σας, για να ολοκληρώσουμε. Και σας ευχαριστώ πολύ. Γιατί πρέπει να σταματήσουμε. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Και σέβομαι απόλυτα τον χρόνο σας. Ναι. Κάτι τελευταίο. Ναι. Δυστυχώς, εδώ ως εκπομπή δικαιωθήκαμε σε αυτά που λέγαμε κάθε μέρα για τον κύριο Βασιλιάδη. Και λέω δυστυχώς, ναι, γιατί λέω μακάρι να τα έκανε αυτά που έλεγε, γιατί ο Ηρακλής αν έκανε αυτά που έλεγε θα ήμασταν σε πολύ καλύτερη μοίρα. Με τις υποσχέσεις, με τις κρατικές χορηγίες, με όσα είχε ακριβώς, πει τα αντισταθμιστικά ακριβώς, προγράμματα κτλ. Που δεν έδωσε όχι 300 και 600 ευρώ, ούτε 30 δεν έδωσε. Υφυπουργός Αθλητισμού δεν είστε, είστε στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Δεν ξέρω το κατά πόσο, επειδή σίγουρα από εδώ και πέρα θα ακούτε τον οποιοδήποτε Ηρακλειδέα να σας λέει Θόδωρε, κάνε κάτι για τον Ηρακλή μας. Θόδωρε, πίεσε τον Υπουργό. Θόδωρε, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο. Είναι στο μυαλό μου, δεν χρειάζεται να μου το λέτε. Είναι στην καρδιά. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, έτσι. Που είδα το Λευτέρη τον Αυγενάκη, mm-hmm, αφού τον συνεχάρην, είναι ο νέος Υφυπουργός Αθλητισμού. Του είπα, Λευτέρη, δύο πράγματα θα σου ζητήσω εγώ. Να τακτοποιήσουμε το θέμα με τα χρέη της εκκρεμότητας του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής και δεύτερον, να αποκαταστήσουμε την αδικία που έχει γίνει σε βάρος ποδοσφαιρικού τμήματος όλα αυτά τα χρόνια. Ο Ηρακλής είναι η μόνη ομάδα η οποία αγωνιστικά ποτέ δεν υποβιβάστηκε και όμως βρίσκεται και ταλαιπωρείται σε χαμηλότερες κατηγορίες γιατί κάποιοι άλλοι έτσι θέλαν. Και ήταν το εύκολο θύμα της όλης ιστορίας. Ο κύριος Βασιλιάδης, ο οποίος είχε υποσχεθεί και για το ΓΣ, έχετε δίκιο. Να περάσει την τροπολογία που δεν πέρασε ποτέ, έτσι. Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Χάρη για που τα είπαμε. Να είστε καλά, κι εγώ. Γεια, καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλό βράδυ στον κύριο Καράουγλου. Είχε και τον κύριο Γεράνη δίπλα του, οπότε μιλήσαμε και με τους δύο. Εύχομαι, γιατί αυτά που λέμε τα λέμε για όλους και το ξέρετε, όσοι λένε κάτι για τον Ηρακλή να το κάνουν πράξη. Πάντα το λέμε αυτό, ανεξαρτήτως το ποιος είναι και ποιος το λέει. Και η αλήθεια είναι, το γνωρίζει και ο ίδιος ο κύριος Καράουγλου, ότι αρκετοί Ηρακλειδείς όλα αυτά τα χρόνια τον στηρίζουν, όπως και αυτός εξακολουθεί και στηρίζει και αγαπάει την ομάδα. Όπως και ο Μιχάλης ο Γεράνης, που έχει στήριξη αντίστοιχου κόσμου του Ηρακλή. Μπιλάρα μου, πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα.
Γιατί μετά θα πρέπει να τρέξουμε, θα κλείσουμε νωρίτερα, που ακολουθεί το φιλικό. Να πούμε και τα υπόλοιπα που έχουμε εδώ. Συνεχίζουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4 παρέα με το Notos Cafe All Day Bar και Cocktail Bar στο βράχο της Αθήτου, στο πρώτο πόδι Χαλκιδικής με υπέροχη θέα τη θάλασσα. Ο ποιητής μου που πήγε σήμερα, Μάνο, τι γίνεται? Δεν πήραμε ακόμα ποίημα με ομοιοκαταληξία. Ακούσαμε τον μεγάλο νικητή των εκλογών, τον Ηρακλειδέα Θόδωρο Καράογλου, δίπλα του και ο Μιχάλης ο Γεράνης που μας είπε δύο λόγια. Είναι στην Αθήνα και μας μετέφερε συγκεκριμένα πράγματα και ειδησούλες. Όπως χθες είχε επικοινωνία με τον κύριο τον Παπαδόπουλο και είναι να συναντηθούν όταν έρθει στη Θεσσαλονίκη. Ο Τον Παπαδόπουλος που έχει προαναγγείλει την παρουσία του στην Γενική Συνέλευση όποτε γίνει αυτή του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλή. Καταγράψαμε βέβαια την διάψευση του Αχιλέα Μπέου, ακόμα μία, σε σχέση με την χθεσινή ανακοίνωση του Παπαδόπουλου για συμφωνία για το αφημί για του χρόνου. Μας έδωσε και την ειδησούλα ότι ήδη μίλησε με τον κύριο Αυγενάκη, τον Υπουργό Αθλητισμού, για τα θέματα του Ηρακλή. Είναι δεδομένο ότι ο κόσμος του Ηρακλή και απαιτήσεις θα έχει και θα περιμένει πράγματα. Ο κύριος Καράογλου, ο οποίος είναι ο μοναδικός από ΑΒ Θεσσαλονίκης που βρίσκεται σε κάποιο υπουργείο, σε αυτό το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, κανένας άλλος στην συγκεκριμένη κυβέρνηση. Τα ενδεχόμενα και τα «Ι» παραμένουν τα ίδια. Το «Ήταν» με τον τόνο δηλαδή από πάνω, δεν αλλάζει κάτι. Και δεν άλλαζε χθες που είχαμε και την τοποθέτηση του Παπαδόπουλου, πόσο μάλλον και σήμερα μετά τη διάψευση του Μπέου. Πρέπει να γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταγραφούν τα πάντα, να είναι και ο Τον Παπαδόπουλος εφόσον το επιθυμεί ο ίδιος και το έχει προαναγγείλει, και να πάρθει απόφαση, να μην χαθεί άλλος χρόνος. Χάθηκε πάρα πολύς χρόνος. Περιμένουμε εξελίξεις με αυτό το Βόλο εδώ και δύο μήνες. Θα φύγει και ο Ιούλιος, θα το δείτε. Και δεν θα ξέρουμε που θα παίξει ο ποδοσφαιρικός Ηρακλής, που είναι ό,τι χειρότερο. Τα «Ι» απλά θα τα θυμίσω. Ή περιμένεις ένα χρόνο χωρίς να παίξεις πουθενά, ή παίζεις σε τέταρτη διδάξη κατηγορία για να πάρεις το αφημί του Βόλου, ή δεν ασχολείσαι καθόλου με το Βόλο, γιατί για να ασχοληθείς πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα και πρωτίστως εγγράφος, δεσμεύσεις, υπογραφές, δικλείδες, τα πάντα. Συμφωνείς είτε με την Τρίγλια είτε με κάποια άλλη ομάδα στη Football League, την Τρίγλια την αναφέρω γιατί είναι η πιο βατή περίπτωση όπως φαίνεται, και παίζεις στη Football League και κατεβαίνεις στην τρίτη τάξη κατηγορία και τελειώνει η ιστορία και πάμε στο γήπεδο. Τα πρώτα δύο περιλαμβάνουν το Βόλο. Είτε το να μην παίξεις πουθενά, είτε το να παίξεις αυτό που είπε ο Παπαδόπουλος, το κάπου με την ΚΑΠΑ 19, είτε το να παίξεις στην τέταρτη κατηγορία, γιατί στην τέταρτη κατηγορία είναι η πρώτη που δεν έχει ΠΑΕ, είναι ερασιτεχνικό. Και εδώ πρέπει να ξεκαθαριστεί ο ρόλος του Τον Παπαδόπουλου για του χρόνου. Γιατί αν περάσει ένας χρόνος, δεν θα είναι πρόεδρος και μεγαλομέτωχος. Είναι πρόεδρος και μεγαλομέτωχος του Ηρακλή, αυτού τώρα, της ΑΕΠ Ηρακλής. Σε λίγες μέρες δεν θα υπάρχει ΑΕΠ Ηρακλής. Σε δύο εβδομάδες θυμίζω ότι ο Τον Παπαδόπουλος έχει δεσμευτεί ότι θα βγάλει νέα ανακοίνωση. Χθες ήταν Δευτέρα, άρα σε δύο Δευτέρες. Και να το κάνω και με ημερομηνία, μισό λεπτό. Πού είμαστε? Εδώ, 15 Ιουλίου δηλαδή. Όχι, τι λέω. 22 Ιουλίου, συγγνώμη. 22 Ιουλίου. 22 Ιουλίου θα πρέπει, ή 23 ή 24 τέλος πάντων, σε εκείνη την εβδομάδα, αφού το προανήγγειλε ο ίδιος ο Τον Παπαδόπουλος, να καταγράψει
λεπτομερώς αυτό που ο ίδιος προανήγγειλε. Τι? Τα οικονομικά δεδομένα. Πού χρωστάει, πού δεν χρωστάει, τι λεφτά έβαλε, τι λεφτά έδωσε και ούτω καθεξής. Γιατί όταν λες δεξιά και αριστερά και σε δηλώσεις σου ότι έχεις βάλει 1,5 εκατομμύριο και έχει βάλει και 300.000 ευρώ ο Ηλίας Θοδωρίδης, δεν βγαίνουν τα γράμματα. Δεν βγαίνουν τα γράμματα γιατί όπου σταθείς και όπου βρεθείς, από υπαλλήλους, ποδοσφαιριστές, προπονητές, προσωπικό κτλ, κτλ, όλοι δηλώνουν απλήρωτοι. Εκεί κολλάει το «δεν βγαίνουν τα γράμματα». Γιώργο, καλή εκπομπή, βαρέθηκα τα ίδια. Τα μάτια μου είναι μπλε, με κούρασαν ο Μπέος και τα μπιπ της ΠΑΕ. Αυτός ο ποιητικός ο ίστρος, αγόρι μου. Δεν γουστάρω ρεβόλους, δεν ασχολούμαι με τον καταστροφέα του ποδοσφαίρου. Ιστερόγραφο, έχουν γνώση οι φύλακες, τελειώσαμε, σου λέω, με αυτούς. Το μήνυμα του φίλου του Μάνου. Στα άλλα δύο μεγάλα αθλήματα, όπως είπαμε και χθες βέβαια φιλοξενήσαμε τον Αλέξανδρο Χίρα, είναι ο τελευταίος χρονικά που ανανέωσε μετά τον Κώστα Προύσαλη και τον Αντώνη Μπουράκη. Ο Χίρας πήρε σειρά, περιμένουμε και άλλες μία-δύο θα φανεί ανανεώσεις. Είμαστε στο βόλιο εν αναμονή των επόμενων ανακοινώσεων. Δεν αποκλείεται μέσα στην εβδομάδα να προκύψουν. Και για το θέμα των δύο ξένων που είναι να έρθουν ως μεταγραφή στην ομάδα. Αλλά εδώ λίγο τρενάρεται, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα το θέμα, γιατί χρειάζονται λεφτά. Το γνωστό μαρούλι που λέμε κάθε φορά στην εκπομπή. Χωρίς μαρουλάκι δεν θα φάμε ωραίο κρύο σάντουιτς. Χρειάζονται λεφτά. Και είναι η περίοδος τώρα πολύ δύσκολη, γιατί αρκετός κόσμος έχει ξεκινήσει διακοπές, υπάρχουν έξοδα. Πρέπει να γίνει ακόμα ένα ντου στα διαρκείας για να μπορέσουν να πέσουν και κάποιες προκαταβολές για να έρθουν οι δύο καλοί ξένοι, γιατί δύο καλούς ξένους θέλει ο Γιάννης Ορφανός μαζί με τη διοίκηση, μαζί με τον κύριο Καλατζίδη, να φέρουν στην ομάδα. Προφανώς θα προηγηθεί ανακοίνωση για μία ακόμα τουλάχιστον ανανέωση αθλητή και στη συνέχεια θα πάμε και στις μεταγραφικές ανακοινώσεις εφόσον προκύψουν σύντομα αθλητές. Όσο αργεί το πράγμα, το καταλαβαίνετε ότι όσο δεν βρίσκονται τα χρήματα για να έρθουν αυτοί οι αθλητές, μπορεί να χαθούν. Μπορεί να έρθει κάποια άλλη ομάδα να δώσει τα χρήματα που ζητούν αυτές οι περιπτώσεις αθλητών ή να δώσει και κάτι παραπάνω και να τους πάρει και μετά ο Ηρακλής να πάει σε plan B, plan C, plan D και ούτω καθεξής, γιατί θα προσπαθήσει να δώσει βάση σε άλλους διαγωνίους ή άλλους ακραίους, γιατί για αυτές τις δύο θέσεις συζητάμε, για ένα ξένο ακραίο και για ένα ξένο διαγώνιο. Στο μπάσκετ, εάν δεν ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Γιάννη Καστρίτη για να αναλάβει προπονητής του Ηρακλή, όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μεταγραφές. Δεν γίνεται να κάνει τις μεταγραφές μόνος του ο κ. Δρακόπουλος. Ο κ. Δρακόπουλος έχει πάρει αποφάσεις για συγκεκριμένους αθλητές από πέρυσι για να παραμείνουν και για ηθικούς λόγους, όπως είπε εδώ πρόσφατα στην ώρα για μπλε στην ομάδα. Έχει πάρει την απόφαση και είναι ο στόχος του ο Γιάννης Καστρίτης. Είναι πάρα πολύ κοντά οι δύο πλευρές. Ολοκληρώθηκαν και οι υποχρεώσεις με την Εθνική Νέων, οπότε επιστρέφει στην καθημερινότητά του ο πρώην τεχνικός του Άρη για να αποτελέσει σύντομα τον τεχνικό του, τον προπονητή του Ηρακλή. Αλλά χωρίς υπογραφές, χωρίς ανακοινώσεις, δεν μπορούν να μπουν και στη διαδικασία αναζήτησης αθλητών, καλαθοσφαιριστών. Έχει μία λίστα με συγκεκριμένα ονόματα και από την ελληνική αγορά, με αθλητές που έχει συνεργαστεί στο παρελθόν, όχι ίσον και καλά στον Άρη, αλλά και σε προηγούμενες ομάδες. Έχει μία λίστα και με ξένους Αμερικανούς αθλητές. Ας πάνε όλα καλά με την υπόθεση ανακοίνωση και μετά θα τα βάλουν στο τραπέζι για να αποφασίσουν. Κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε, γιατί πρέπει να πέσει απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, καθώς θα ξεκινήσει το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Τσβόλε. Ο Σταύρος ο Κόλκας με την Ελένη Μπούντου είναι στην Ολλανδία. Στις 8 είναι η Σέντρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον χορηγό μας, τον Νότος Καφέ, All Day Bar και Cocktail Bar στο βράχο της Αθήτου. Μαζί μας ήταν και οι σακούλες Αριστοπλάστ, σακούλες απορριμμάτων που αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό. Μπείτε στο www.aristoplast.gr. Αύριο, πρώτο Θεός, εδώ το ραντεβού μας
για την τελευταία ώρα για μπλε, καθώς από Πέμπτη θα αποουσιάσουμε με προγραμματισμένη άδεια μέχρι 21 του μηνός. Θα τα πούμε και αύριο. Δίνω σκυτάλι σε Τάσο Τρέγια. Μόνος σου θα είσαι, μεγάλε. Μόνος, ε. Ναι, ο άλλος τι θα κάνει, τη γλάστρα. Λοιπόν, του δίνω τη σκυτάλη του Τάσου και εγώ πάω κάνω κανένα μπάνιο γιατί έχω σκάσει. Έχουμε το κλιματιστικό στο 21 και υδρώνουμε. Κάτι δεν πάει καλά, ρε φίλε. Κάτι δεν πάει καλά. Καλό βράδυ σε όλους.